Ζωή και κότα με τα λεφτά άλλων κάνει ο άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης που σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών αφαίρεσε σαν κύριος με τη χρυσή κάρτα σε ATM το ποσό των 9.500 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας κτηνοτρόφου από την περιοχή του οροπεδίου της Φολόης. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή την υπόθεση και κάθε μέρα που περνά συγκεντρώνουν σημαντικά στοιχεία για την εξιχνίασή της, που έχει γίνει θέμα συζήτησης στα ορεινά του Δημοαρχίας Ολυμπίας. Στα τέλη Μαρτίου, ο σύζυγος της κτηνοτρόφου, ο οποίος είναι συνδικαιούχος στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, επιχείρησε να κάνει ανάληψη χρημάτων όταν με έκπληξη διαπίστωσε πως τα χρήματα από επιδοτήσεις αλλά και όσα είχαν αποταμιεύσει με κόπους και σκληρή δουλειά για τις ανάγκες της οικογένειας είχαν κάνει φτερά. Αντί για 9.500 ευρώ περίπου, το υπόλοιπο που βρήκε στο λογαριασμό ήταν μόλις 50 ευρώ. Απευθυνόμενος στην τράπεζα, ζήτησε και πήρε την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού, από την οποία διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα είχαν αναλυφθεί από 2 συγκεκριμένα ATM στην περιοχή της Ερημάνθειας και στην Οβριά Πατρών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το συγκεκριμένο λογαριασμό, είχαν πληρωθεί 2-3 λογαριασμοί σε καταστήματα εστίασης της Αχαΐας, ενώ είχαν γίνει γύρω στις 8 περίπου αναλήψεις ποσών 500 με 600 ευρώ από κάθε ένα μηχάνημα, ενώ η τελευταία είχε γίνει λίγη ώρα πριν ο κάτοχος των χρημάτων διαπιστώσει την κλοπή. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας, οι αστυνομικοί του οποίου ανέλαβαν το πρώτο μέρος της προανάκρισης, συγκεντρώνοντας στοιχεία από καταθέσεις αλλά και από το βιντεοσκοπημένο υλικό της τράπεζας, αφού και στα 2 ATM που έγιναν οι αναλήψεις υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ωστόσο, ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί σε αστυνομικό τμήμα της Αχαΐας, αφού οι συναλλαγές και αναλήψεις έχουν γίνει σε περιοχές εκτός της εδαφικής αρμοδιότητας της Αρχαίας Ολυμπίας.